λύθηκαν περίπου 23.800 αιτήσεις. 23.000. Ναι, μέχρι σήμερα πριν 2 ώρες πήραμε λίγο πιο κάτω από τις 13.000 αιτήσεις. Επομένως, την άλλη εβδομάδα αναμένεται ότι θα πάρουμε περίπου 10.000 αιτήσεις. Απίστευτο. Ενώ από πότε έχουν ξεκινήσει αυτές οι αιτήσεις στη διαδικασία? Ξεκινήσαν οι αρχές του Φεβράρι. Αρχές του Φεβράρι. Ναι, ναι. Πέρσι πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή τις 3-4 τελευταίες ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας πήραμε περίπου 10.000 αιτήσεις. Και πού ακριβώς κατατίθενται αυτές οι αιτήσεις? Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας που είναι στο κέντρο της Λευκωσίας, στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη όλες τις πόλεις, ναι, και στα ΚΕΠΟ που στεγάζονται στα κεντρικά ταχυδρομικά γραφεία των πόλεων. Μάλιστα, άρα την επόμενη εβδομάδα θα γίνει χαμός με τις αιτήσεις. Ναι. Και είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δούμε ξανά όλα τα κριτήρια, κύριε Μίθηλε, για τα ουσιαστικά είναι τα οικογενειακά εισοδήματα. Και πρέπει να πούμε ότι πολύ δύσκολα κάποιος δεν θα πάρει κάτι. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε, διότι είναι αρκετά ψηλά τα ποσά που έχετε βάλει. Παραδείγματος χάρη για τα εισοδήματα, ακόμα και πάνω από 59.000 να είναι, θα δοθεί μια χορηγία. Ναι, εννοούμενου ότι έχουν περισσότερα από 2 εξαρτώμενα. Όποιες οικογένειες έχουν περισσότερα από 2 εξαρτώμενα, για κάθε πρόσθεση των εξαρτώμενων πέραν του Δευτέρου, αυξάνεται το εισοδηματικό όριο κατά 3.000. Δηλαδή από 59 γίνεται 62 όταν έχεις 3 εξαρτώμενα. Μέσα στα εξαρτώμενα περιλαμβάνονται και φοιτητές. Γίνεται 63, 62, 65, 68, αναλόγως με πόσα εξαρτώμενα έχει κάθε οικογένεια. Οποιοδήποτε μένει μέσα στο σπίτι ανεξαρτήτως ηλικίας θεωρείται εξαρτώμενο? Όχι, όχι, είναι εξαρτώμενο, είναι κάτω από 18 χρονών. Εάν όμως είσαι μαθητής, στρατιώτης, αν είσαι μαθητής μπορεί να γίνει 19, διότι έχουμε και κάποιους εκεί πάνε εφταδάξια σχολεία, με τους φοιτητές 20 ή 21 ανάλογα, με τους στρατιώτες, συγγνώμη, 20 ή 21 αν φοιτούσαν σε εφταδάξιο σχολείο. Όσοι έχουν ένα παιδί και είναι φοιτητής, παίρνουν αυτή την παίρνουν βοήθεια? Παίρνουν τη χορηγία, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε το όριο είναι το 59.000. 59.000, μάλιστα. Άρα για 59.000 και πάνω, για να δοθεί αυτή η χορηγία, θα πρέπει να έχεις 2 εξαρτώμενα. 3 εξαρτώμενα. 3 εξαρτώμενα. Ναι. Ο φοιτητής και άλλα 2, ναι, παιδιά. Ναι. Μάλιστα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Έως 39.000 εισόδημα οικογενειακό. Παίρνεις 1.710, αυτό είναι το βασικό για όλους, ανεξάρτητα αν πληρώνουν δίδακτρα ή όχι. Από εκεί και πέρα, όσοι πληρώνουν δίδακτρα θα πάρουν το μισό, μέχρι και το μισό του 1.710, δηλαδή 855 το μάξιμο που δέμε. Το μάξιμο είναι αυτό, διότι ο νόμος λέει δίνεις μέχρι και το 50% το διδάκτρο με μάξιμο το 855, και επίσης όσοι έχουν 3 εξαρτώμενα και πάνω παίρνουν ακόμα 855 που είναι για τα εξαρτώμενα τους. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει για τις άλλες κατηγορίες. Είναι 1.580 συν το μισό το μάξιμο για τα δίδακτρα, συν το αντίστοιχο για τα 3 εξαρτώμενα, ναι, και πάνω. Και το ίδιο και πιο κάτω. Μάλιστα, αλλά βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα, μειώνεται η χορηγία. Αυτό είναι το βασικό για όλους τους φοιτητές. Είτε είναι στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, που δεν έχουμε δίδακτρα, ναι, είτε στην Κύπρο. Η μόνη Κύπρο, διαφορά, έτσι, αυτοί που πληρώνουν δίδακτρα παίρνουν πρόσθετο ποσό και οι πολίτεκνοι, αυτοί με 3 εξαρτώμενα και πάνω, παίρνουν κάποιον πρόσθετο ποσό. Διευκρινίστε μου λίγο, είναι και η Κύπρος μέσα, το βεβαίως, και το Πανεπιστήμιο. Όπου φτάνει να φοιτάσει σε αναγνωρισμένο σχολείο και ο κλάδος σου είναι αναγνωρισμένος. Μάλιστα. Και βεβαίως είδαμε ότι σε περιπτώσεις που πληρώνονται δίδακτρα δίνεται ένα ποσό περίπου στα 800 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται στην περίπτωση που είναι 3 τα εξαρτώμενα. Υπάρχει και επίσης, όπως βλέπετε και εδώ, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εάν τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε τράπεζες της οικογένειας δεν υπερβαίνει το 1.200. Είναι αρκετά μεγάλο αυτό το ποσό, γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος, τέλος πάντων, να μην πάρει την χορηγία, τουλάχιστον όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι όμως με τιμές του 2013, γιατί ξέρουμε ότι... Ναι, είναι τιμές του 1η-1η-2013, σωστά. Τα παίρνουμε απευθείας με διασύνδεση που έχουμε από το χτηματολόγιο, τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, και επίσης τις καταθέσεις τις παίρνουμε πάλι από τις τράπεζες με διασύνδεση που έχουμε. Υπάρχει πάστο έντυπον αίτησης, ειδικών έντυπων, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί, ναι, το οποίο μας εξοδοτούν οι αιτητές να πηγαίνουμε στις τράπεζες, και οι τράπεζες με αυτό το έντυπο εξοδοτούνται από τον αιτή να μας δίνουν τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε, τα οποία είναι οι καταθέσεις τους,
και οι τόκοι τους που έχουν. Οι τόκοι θεωρούνται εισόδημα και προσθέτονται στα εισοδήματα. Ωραία. Θα δούμε και το έντυπο και όλες τις λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που πρέπει είτε να συμπληρωθούν είτε και να τα έχουν εκεί μαζί τους. Εγώ απλώς να πω, γιατί το βλέπουμε και εδώ, ότι δεν παραχωρείται η χορηγία όταν το πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό Όχι, τίτλο. Όχι, το μεταπτυχιακό δίνουμε. Το διδακτορικό δεν δίνουμε. Αυτούς που κάνουν γλώσσα δεν δίνουμε. Αυτούς που πάνε προκαταρκτικό, δηλαδή κάνουν foundation, σε ανοιχτό πανεπιστήμιο δεν δίνουμε, αλλά το μεταπτυχιακό δίνουμε. Ωραία. Άρα εμείς να το διορθώσουμε αυτό, όταν θα κάνει κάποιος διδακτορικό δεν δίνεται η χορηγία, σε μεταπτυχιακό δίνεται, και όταν πάνε πολλές φορές έξτρα χρόνο για να μάθουν την γλώσσα στη χώρα αυτή, δεν θεωρούνται σπουδές. Επίσης, όταν είσαι σε παράταση, ακαδημαϊκή παράταση δεν δίνουμε, εκτός εάν, όπως στις περιπτώσεις της Ελλάδας που υπάρχουν καταλήψεις ή απεργίες, τότε μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα ένα χρόνο στη χορηγία. Και επίσης, εάν μας φέρουν αποδεικτικά στοιχεία από γιατρών, κυβερνητικό γιατρών, ότι χάσαμε μια εξεταστική περίοδο λόγω προβλημάτων υγείας, τότε μπορεί να επεκταθεί η χορηγία κατά ένα χρόνο. Ωραία. Και να ρωτήσω τώρα, αυτό είναι το ενημερωτικό έντυπο, το οποίο επίσης το βρίσκουμε στα